Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Στη δύση του 200ου έτους από την Επανάσταση και την Εθνεγερσία του 1821, θεωρήσαμε χρέος μας να επιχειρήσουμε να κάνουμε έναν απολογισμό των 200 αυτών ετών. Μαζί μας, όπως και στις υπόλοιπες δύο εκπομπές που είχαμε ως αφιέρωμα στη μεγάλη αυτή εθνεγερσία, ο κύριος Θοδωρής Γιαννακόπουλος, πολιτικός επιστήμων. Θεόδωρε, καλώς ήρθες. Καλησπέρα, Θοδωρή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση για μία ακόμα φορά. Είναι μεγάλη μας χαρά να σε έχουμε μαζί μας. Και φυσικά θα μας τιμήσει σήμερα με το λόγο του και την παρουσία του, έστω και διαδικτυακή, ο διδάκτορ οικονομικών και κοινωνικών επιστημών του Πανεπιστημίου της Γενέβης και ηλικιάρχης της Ιωνίου Σχολής, ο κύριος Μελέτης Μελετόπουλος. Κύριε Μελετόπουλε, καλώς ήρθατε. Είναι μεγάλη μας τιμή. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαιρετώ τους τηλεθεατές σας με αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Εδώ θέλω να πω ότι ο κύριος Μελετόπουλος όχι απλά είναι ένας πολυγραφότατος πνευματικός άνθρωπος, αλλά φέτος όργωσε όλη την Ελλάδα και κυριολεκτικά κάνοντας ομιλίες, δύο και τρεις ομιλίες την εβδομάδα σε όλη την Ελλάδα. Υποκαθιστώντας το έργο που έπρεπε να επιτελέσει η Επιτροπή της κυρίας Αγγελοπούλου και η οποία δεν το επιτέλεσε, υποκαθιστώντας το έργο που έπρεπε να επιτελέσει η κυβέρνηση, το κράτος, οι μηχανισμοί της πολιτείας, οι οποίοι ήταν ηχερά απόντες από την μεγάλη επέτειο. Έχουμε πει πολλές φορές από το βήμα αυτό ότι η κυρία Αγγελοπούλου, χωρίς να έχουμε κάτι προσωπικό μαζί της, είχε μια χρυσή ευκαιρία να εορτάσει, και η Επιτροπή της, να εορτάσει αυτή τη μεγάλη εθνεγερσία και να γραφτούν τα ονόματά τους, έτσι, πολύ ψηλά στη συνείδηση του λαού, και απέτυχαν. Όμως θα ήθελα να πω ότι ο απλός λαός και κινήσεις όπως η τιμή στο 21 στην οποία ανήκεται ή κάποιες έτσι εντελώς ερασιτεχνικές ιστοσελίδες, κανάλια στο YouTube όπως τα δικά μας, γιόρτασαν με όλη τους την ψυχή αυτή τη μεγάλη επέτειο. Κύριε Νικολογέννη και κύριε Γιαννακόπουλε, η κοινωνία εόρτασε με θέρμη τη μεγάλη επέτειο. Δήμοι και κοινότητες, εκκλησίες, σχολεία, σύλλογοι και φορείς οργάνωσαν εκατοντάδες, χιλιάδες εκδηλώσεις. Εγώ προσωπικά, είχατε την καλοσύνη να το αναφέρετε, έχω φέτος γυρίσει όλη την Ελλάδα μιλώντας σε εντελώς διαφορετικούς φορείς. Όχι μόνο εγώ, και άλλοι συγγραφείς και δάσκαλοι. Έγινε το ντοκιματέρ του Mega Channel με τον Γιώργο Μαλούχο, στο οποίο ήμουν αφηγητής και επιστημονικός σύμβουλος, το οποίο προευλήθη στην αρχή του στο πρώτο εξάμηνο και τώρα θα ξαναπροβληθεί το υπόλοιπο μισό τις επόμενες εβδομάδες. Έγιναν εκδόσεις από ιδιώτες. Το Πανεπιστήμιο απουσίασε ηχερά από την επέτειο. Η κοινότητα των ιστορικών απουσίασε ηχερά. Δεν γράφει μία σοβαρή μονογραφία. Δεν ερευνήθηκαν τα χιλιάδες έγγραφα που υπάρχουν στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, στα αρχεία της Εθνολογικής Εταιρείας. Αντιθέτως, άνθρωποι που δεν είχαν επίσημη ιδιότητα, ειδής αναλόμασιν, ασχολήθηκαν με το να γράψουν άρθρα, να εκδώσουν βιβλία. Θα κυκλοφορήσει σε λίγες μέρες σε μία αναβίωση το παλαιό ιστορικό περιοδικό «Νέα Κοινωνιολογία» 1987-2010, με ένα αφιέρωμα στο 21, στο οποίο γράφει όλο το άνθος της ελληνικής διανόησης, της πραγματικής ελληνικής διανόησης εννοώ, με εξαιρετικά πρωτότυπα άρθρα που συμβάλλουν στην τελείως νέα οπτική για την Ελληνική Επανάσταση. Επομένως, η κοινωνία εόρτασε, το κράτος δεν εόρτασε. Αυτό είναι μια σοβαρή διάσταση ψυχική και πνευματική μεταξύ της ηθήνουσας τάξης και του ελληνικού λαού, η οποία είναι για μένα πάρα πολύ επικίνδυνη για τη δημοκρατία. Δεν μπορεί αλλιώς να σκέφτεται η κοινωνία, ο απλός πολίτης και άλλες σκοπιμότητες και άλλες δεύτερες σκέψεις να διακατέχουν
εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο καλείται κακώς elite. Αυτό είναι σοβαρό θέμα και με το 20, φέτος, με το 2021, αναδείχθηκε σε όλο το μεγαλείο. Έχετε απόλυτο δίκιο και θέλω να σας πω ότι όχι απλά στην κυρίως Ελλάδα εορτάστηκε έτσι, αυτή η μεγάλη εθνεγερσία, εορτάστηκε σε όλο τον πλανήτη. Όπου υπάρχουν Έλληνες, εόρτασαν τη μεγάλη αυτή επέτειο. Εδώ να σας πω, στην Κύπρο μάθαμε πράγματα τα οποία εγώ προσωπικά, αν και μελετώ ιστορία, δεν τα γνώριζα. Όπως για παράδειγμα, ότι η μητέρα του Καποδίστρια ήταν από την Κύπρο. Η μητέρα του Καποδίστρια προερχόταν από την Βυζαντινή οικογένεια Χερέτη. Είχαν μετικήσει στην Κέρκυρα και αυτό δείχνει ακριβώς και την πανελλήνια εμβέλεια του Καποδίστρια. Ο Καποδίστριας έστειλε μια επιστολή στις τρεις μεγάλες δυνάμεις όταν ανέλαβε την διακυβέρνηση της χώρας και τους έγραφε ότι τα όρια του ελληνικού κράτους δεν μπορεί να είναι άλλα από αυτά στα οποία εκδηλώθηκε η Επανάσταση, δηλαδή από την Κύπρο και την Κρήτη και τη Μικρά Ασία μέχρι την Κωνσταντινούπολη και την Θράκη και τη Μακεδονία και μέχρι την Αδριατική. Διότι πράγματι σε όλες αυτές τις περιοχές, όπως κακώς δεν γνωρίζουμε και δεν τονίζουμε, εκδηλώθηκε το επαναστατικό κίνημα με σφοδρότητα. Αυτό που διαφοροποίησε τη μοίρα των περιοχών που στη συνέχεια ενσωματώθηκαν στο ελληνικό κράτος από τις υπόλοιπες είναι ότι στις υπόλοιπες αυτές τις περιοχές οι Τούρκοι πρόλαβαν και σφαγιάζοντας τον πληθυσμό κατέστειλαν την Επανάσταση. Αλλά δεν μπορεί κανείς να υποβαθμίσει τη συμμετοχή της Κύπρου, η οποία έστειλε εθελοντικά σώματα στην κυρίως Ελλάδα για να πολεμήσουν. Την Κρήτη που λυσαλέα μέχρι το 1830 συμμετείχε σε συνεχείς επαναστατικές κινήσεις. Στη Μικρά Ασία όπου έγιναν σφαγές και από όπου εστάλησαν και πάλι μέσω Αιγαίου στην Πελοπόννησο και στη Στερεά λόχοι μικρασιατών, εθελοντών. Στη Θράκη, στη Μακεδονία, αυτές οι περιοχές ήταν πιο κοντά στα μεγάλα οθωμανικά κέντρα εξουσίας και γι' αυτό και η Επανάσταση εκεί δεν ευωδόθηκε. Άλλωστε δεν βοήθησε και αν θέλετε η φύση του εδάφους. Αντιθέτως στην Ελλάδα από τη Θεσσαλία και κάτω στην κυρίως Ελλάδα ήταν πιο δύσκολο για τους Τούρκους να κινηθούν με ευχέρεια και οι Έλληνες εκεί είχαν μια πολύ έντονη πολεμική παράδοση και ήταν εγκύτερα στη Δύση και έτσι ήταν, ας πούμε, κατέστη εφικτό τελικώς να νικήσουμε τους Τούρκους εκεί. Αλλά δεν πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα, την ιστορική εξέλιξη της Ελληνικής Επανάστασης υπό το πρίσμα του αθηνοκεντρικού κράτους. Δηλαδή, εκείνη την εποχή δεν ήταν η Αθήνα και η Ελλάδα το κέντρο, η σημερινή Ελλάδα το κέντρο του ελληνισμού. Ο ελληνισμός ήταν μία, αν θέλετε, ευρύτερη περιφέρεια με κέντρο την Κωνσταντινούπολη. Οι μεγάλες μάζες των ελληνικών πληθυσμών κατοικούσαν στη λεκάνη του Μαρμαρά, δηλαδή στη Δυτική Μικρασία, στον Πόντο, στην Ανατολική Ρωμιλία, στα παράλια της σημερινής Βουλγαρίας και Ουκρανίας. Εκεί ήταν οι Έλληνες σε μεγαλύτερους αριθμούς. Η εκ των υστέρων, ας πούμε, ευόδοση της Επανάστασης στο νότο της Βαλκανικής μας έκανε να βλέπουμε όλες αυτές τις περιοχές σαν εκτός, αν θέλετε, του κυρίως ελληνισμού, ενώ συμβαίνει ακριβώς το αντίστροφο. Το κέντρο του ελληνισμού ήταν βόρεια και ανατολικά από εδώ που βρισκόμαστε εμείς σήμερα. Και αυτό, επίσης, καλό ήταν για ορισμένους, κυρίως για τις μεγάλες δυνάμεις, να ξεχαστεί, διότι έτσι και οι Έλληνες ξέχασαν την πραγματική τους εμβέλεια. Ελλάδα δεν είναι ομοριάς και η Ρούμελη μόνο. Ελλάδα είναι η Μικρά Ασία, Ελλάδα είναι ο Πόντος, Ελλάδα είναι η Κύπρος, Ελλάδα είναι η Ανατολική Θράκη, περιοχές που σήμερα βρίσκονται στα όρια της τουρκικής επικράτειας. Όλες αυτές οι περιοχές είναι Ελλάδα και καλό είναι οι Έλληνες να το ξεχάσουν για να μην έχουν και, ας πούμε, κανείς να μην έχει αμφιβολία για το γεγονός ότι τα όρια της σημερινής Ελλάδος καλώς είναι αυτά που είναι, ας πούμε. Ακριβώς, και αν μου επιτρέπετε, εδώ στην Κύπρο, ξέρετε, ήδη πριν από το σχέδιο Ανάν, έχει πέσει πολύ χρήμα και γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια, έτσι με σημειοφόρους τους Βρετανούς, μια προσπάθεια αφελληνισμού του νησιού και σας λέω εντύμως ότι μέχρι και
το 2020 όποιος έβαζε σημαία γαλανόλεπτη στο μπαλκόνι, δηλαδή τον κοιτούσαν κάπως κάποιοι, όχι όλοι. Όσοι δηλαδή έχουν ακόμα, πιστεύουν βαθιά μας στον ελληνισμό, στην Κύπρο είναι πολύ δυνατή. Όμως τι συνέβη. Φέτος έχω βάλει πίσω σαν φόντο τη σημαία των Κυπρίων αγωνιστών που έλαβαν μέρος 800 αγωνιστές, που αν υπολογίσουμε ότι ο τότε πληθυσμός του νησιού ήταν 120.000 Έλληνες και αν πούμε ότι μια ποσόστοση 50-50 άντρες-γυναίκες, ένας αριθμός 800 πολεμιστών σε έναν αντρικό πληθυσμό των 60.000, που αν βγάλουμε και τα παιδιά που τότε ήταν πολλά, τους γέρους κτλ., μιλάμε για ένα τεράστιο ποσοστό Κυπρίων Ελλήνων που έφυγαν από την Κύπρο και ήρθαν να πολεμήσουν στο Μοριά και στη Ρούμελη, έτσι ώστε να λάβουν μέρος στην Επανάσταση. Εντάξει, μιλάμε για μια εποχή όπου η συγκέντρωση 500 ή 1.000 ανδρών ήταν μεγάλη επιτυχία. Ο Κολοκοτρώνης στα Δερβενάκια αντιμετώπισε το Δράμαλι με 2.300 άνδρες, τους οποίους στρατολόγησε από την βορειοανατολική Πελοπόννησο, από την Αργολίδα κτλ. Κοιτάξτε, έχω περπατήσει την Κύπρο από άκρη σε άκρη. Το 1997 είχα λάβει μέρος σε μια απορία διαμαρτυρίας για τους αγνοωμένους. Ξεκινήσαμε από τον πύργο Τηλυρίας, πόλη Χρυσοχούς, Πάφος. Ανεβήκαμε και κατεβήκαμε το Τρόδος, Αστρομερίτης, Κακοπετρία, Λευκοσία. Κράτησε μια εβδομάδα. Ήμασταν 80 βετεράνοι των ειδικών δυνάμεων από την Ελλάδα και αρκετοί από την Κύπρο. Δεν είδα απολύτως, δεν κατάλαβα ότι η Κύπρος δεν είναι μέρος της Ελλάδας. Δηλαδή, αν μου έκλεινε στα μάτια και μου τα ξανάνοιγε στην Ελλάδα και μου τα ξανάνοιγε στην Κύπρο, δεν θα καταλάβαινε ότι έχω ταξιδέψει. Είναι το ίδιο τοπίο, οι εκκλησίες, οι άνθρωποι, οι φυσιογνωμίες των ανθρώπων, η πολύ γλυκιά τραγουδιστή γλώσσα, η πολύ κοντινή στα αρχαία ελληνικά που θυμίζει αρκετά την κριτική και τη ροδιακή διάλεκτο. Είναι Ελλάδα, είναι σκληρός πυρήνας της Ελλάδας η Κύπρος. Και επιπλέον είδα παντού εγώ ελληνικές σημαίες. Επομένως η προσπάθεια κατασκευής της κυπριακής δίθεν ταυτότητας, όπως όλες οι τεχνητές προσπάθειες, οι έξωθεν και άνωθεν επιβαλόμενες, έπεσε στο κενό. Η Κύπρος και η Ελλάδα είναι άρρηκτα συνδεδεμένες, δημιουργούν ένα γεωπολιτικό άνοισμα το οποίο συνδέει την Αδριατική με τις ακτές της Εγγύης Ανατολής, με τη Συρία και το Ισραήλ, και αυτό το άνοισμα έχει τεράστια γεωστρατηγική σημασία για τη Δύση. Και επομένως η Ελλάδα χωρίς την Κύπρο είναι κολοβωμένη, ενώ η Κύπρος χωρίς την Ελλάδα είναι μετέωρη. Αυτές οι δύο έννοιες μόνον συνδεδεμένες θα ζήσουν στο μέλλον, και αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά και η Αθήνα και η Λευκοσία, νομίζω. Επομένως δεν τίθεται πλέον κανένα θέμα και καλό είναι να καταγγέλουμε τις προσπάθειες σαν και την προσπάθεια δημιουργίας της κυπριακής δίθεν ταυτότητας ως, αν θέλετε, υπονομευτικές της εθνικής συνοχής και της εθνικής συνείδησης και της ίδιας επιβίωσης του ελληνισμού. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έγινε χαμός. Η σημερινή της Κυριακής έδινε δώρο τη σημαία που βλέπετε από πίσω. Έγινε χαμός. Αναγκάστηκαν να την επανακυκλοφορήσουν άλλες δύο φορές. Εγώ προσωπικά πήγα σε 10 περίπτερα για να την βρω. Λέω, πάω μετά την εκκλησία, ήταν η Κυριακή που κυκλοφόρησε. Έγινε χαμός. Όλα τα σπίτια έχουν αυτή τη σημαία. Και αν κάτι μας έμεινε στην Κύπρο φέτος από το μεγάλο εορτασμό των 200 ετών, ήταν αυτή η σημαία πίσω. Ξέρετε, φέτος έγινε κάτι που δεν έχει γίνει ακόμα αντιληπτό. Ιτήθηκε κατά κράτος ο εθνομηδενισμός. Έτσι. Οι διάφορα πρόσωπα προσπάθησαν φέτος δυναμικά με την έναρξη της επετειακής χρονιάς, προσπάθησαν να επιδοθούν σε μια επιχείρηση αμάβρωσης του 21 και των πρωταγωνιστών του, αλλά ήταν τόσο μεγάλη η αντίδραση εναντίον τους, ήταν τόσο μεγάλη η απαξίωσή τους, ώστε αναδιπλώθηκαν. Εγώ προσωπικά έλαβα δυναμικά μέρος στην αντίσταση εναντίον της αυτής της επιχείρησης αμάβρωσης, καταγγέλλοντας όποιον έβγαινε και έλεγε ανοησίες. Ένα μέλος της Επιτροπής, ο κύριος Χατζής, Αριστίδης Χατζής, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, εάν δεν απατώμε, έγραψε, ας πούμε, ότι ο Καποδίστριας
ήταν δικτάτορα, τώρα η μεγαλύτερη προσωπικότητα στην ιστορία του ελληνισμού. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ένα τσουνάμι αντιδράσεων και επικρίσεων. Έκλεισε το στόμα του, δεν ξαναμίλησε ο κ. Χατζής. Ο κ. Στάθης Καλύβας, καθηγητής στην Οξφόρδη, εκλήθη την ανήμερα της 25ης Μαρτίου φέτος να εκφωνήσει τον πανηγυρικό στην ΑΣΟΕ, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο. Εκεί λοιπόν είπε, υπάρχει το βίντεο, μπορείτε να το δείτε, ότι η Επανάσταση ήταν Οθωμανικός εμφύλιος πόλεμος. Και εγώ μεν έγραψα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απλά το σχολίασα χωρίς να το σχολιάσω, ανέφερα την ρίση του Περικλέου στον επιτάφιο «Φιλοκαλούμεν τεγάρ με τευτελίας, φιλοσοφούμεν δε άνευ μαλαγίας», για να νομίζω ότι είμαι σαφής, αλλά και οι αντιδράσεις των πάντων εναντίον ήταν τόσο μεγάλες που ο άνθρωπος αυτός κατάλαβε ότι δεν έπρεπε να ξαναμιλήσει. Άλλοι έγραψαν, ας πούμε, και είπαν ότι ο Κολοκοτρώνης ήταν ιδιωτελής επειδή μάζευε χρήματα. Όσοι αν ήταν δυνατόν ο Κολοκοτρώνης να κάνει την επανάσταση χωρίς λεφτά. Έτσι, χωρίς μπαρούτι, χωρίς τρόφιμα. Δεν φαντάζεστε. Αυτοί λοιπόν όλοι τύθηκαν φέτος. Η κυρία Αγγελοπούλου, πρέπει να σας πω ότι έχασε, όχι μόνο έχασε τη μεγάλη ευκαιρία του comeback το οποίο επεδίωκε εδώ και πολλά χρόνια, αλλά νομίζω ότι η γελιοποίησή της ήγγισε τα όρια της εξαφάνισής της από το προσκήνιο πλέον. Η γυναίκα αυτή δεν θα μπορέσει να παίξει κανένα ρόλο μετά από όλα αυτά που έγιναν φέτος. Έτσι, πήγε στο Ναβαρίνο και υπήρχε εκεί ένα τουρκικό κανόνι, ξέρω και τα λοιπά, και είπε ότι συμβολίζει το κανόνι αυτό την συμβίωση, την αρμονική συμβίωση των πολιτισμών, δηλαδή η τουρκοκρατία, η γενοκτονία των Ελλήνων, το πεδομάζωμα, οι σφαγές, ήταν κατά την κυρία Αγγελοπούλου, ξέρω εγώ, η ομαλή, η αρμονική συμβίωση των πολιτισμών. Αυτά όλα λοιπόν προκάλεσαν τέτοια οργή. Ξέρετε, η Εφημερίδα των Συντακτών, στην οποία αρθογραφούν πολλοί τέτοιοι άνθρωποι, δημοσίευσε μία δημοσκόπηση όπου το, ξέρω εγώ, η τεράστια πλειοψηφία των ερωτηθέντων, δεν θυμάμαι τώρα το ποσοστό, 75-80%, στην εφημερίδα αυτή, έτσι, απάντησαν ότι η Επανάσταση είχε εθνικό χαρακτήρα, ότι η Επανάσταση είχε θρησκευτικό χαρακτήρα. Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι η ήττα τους ήταν τόσο μεγάλη, ώστε ακόμα και οι εφημερίδες που ενστερνίζονται αυτές τις ανοησίες, δημοσίευσαν έρευνες που τις αναιρούν. Ήταν τεράστιος θρίαμβος του πατριωτισμού και της εθνικής συνείδησης φέτος, διότι απεδείχθη ότι η ελληνική κοινωνία δεν κατέστη δυνατόν να διαβρωθεί από όλη αυτή την ψεύδο ακαδημαϊκή ελίτ, η οποία αρθογραφεί στις εφημερίδες και γράφει ότι πρέπει να πάμε στη Χάγη με ανοιχτή ατζέντα με τους Τούρκους, ότι πρέπει να δεχθούμε την αποστρατηγικοποίηση των νησιών, αλλιώς θα γίνει πόλεμος, ο κύριος Ιωακιμίδης, ο κύριος Μουζέλης. Σοβαροί άνθρωποι γράφουν τέτοια πράγματα που είναι κωμικά, ας πούμε, από γεωπολιτικής πλευράς. Συνδέω λοιπόν την προσπάθεια μαύρωσης της επετείου με την προσπάθεια συμβιβασμού εξεύρεση κάποιας λύσης, σε εισαγωγικά, με τους Τούρκους. Διότι το μήνυμα του 21 είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που επιδιώκει μέρος του σημερινού ελληνικού κατεστημένου, δηλαδή ένα είδος συμβιβασμού με τους Τούρκους, στον οποίο συμβιβασμό βεβαίως εμείς δεν πρόκειται να κερδίσουμε τίποτα, οι Τούρκοι θα κερδίσουν, διότι απλά εμείς δεν ζητάμε τίποτα, ενώ οι Τούρκοι τα ζητάνε όλα. Εμείς δεν ζητάμε καν να εφαρμοστεί η συνθήκη της Λοζάνης στην Ήβρο και την Τένεδο. Δεν ζητάμε καν να φύγουν οι Τούρκοι από την Κύπρο. Γίνεται όλη αυτή η συζήτηση για τον Κυπριακό και δεν βγήκε ένας άνθρωπος από όλους αυτούς που έχουν θέσει ευθύνη να πούνε ότι όλα αυτά είναι εντελώς περιτά. Το μόνο το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή στο τραπέζι είναι να φύγει ο Ατήλας από την Κύπρο. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, όταν όλη η στάση λοιπόν του σύγχρονου κατεστημένου είναι φοβική, συμβιβαστική, διαλλακτική, με έναν, ας πούμε, Ασιάτη, βάρβαρο γείτονα, ο οποίος επιδιώκει την επαναφορά μας στην πρώτη 1821 κατάσταση, καταλαβαίνετε ότι το μήνυμα του 1821 λειτουργεί ως πρόσκομα. Ο Κολοκοτρώνης βάθησε σε μία γραμμή σε όλη τη διάρκεια της Επανάστασης που λίγοι έχουν, ας πούμε, συμπυκνώσει σε μία λέξη. Νομίζω μία συμβολή δική μου είναι αυτή. Ήταν η σοφία της αδιαλαξίας. Δηλαδή ο Κολοκοτρώνης κατάλαβε ότι αν φύγεις λίγα χιλιοστά από την αδιαλαξία, θα χάσεις. Όταν ήρθε λοιπόν μετά την απελευθέρωση του ναυπλίου, ο Χάμιλτον, ο πρώτος λόρδος του Ναυαρχείου,
στάλει από τη Βρετανική κυβέρνηση για να δει τι γίνεται στην Ελλάδα, γιατί εντωμεταξύ είχε απελευθερωθεί η Τριπολιτσά, είχε απελευθερωθεί το Ναύπλιο, έτσι, και τα πράγματα έπαιρναν μια τροπή που κανείς δεν είχε φανταστεί τότε στην Δύση, ας πούμε, και ούτε και στην Τουρκία φυσικά. Εστάλει λοιπόν ο Χάμιλτον, ο οποίος συνάντησε τον Κολοκοτρώνη και συζήτησαν με ένα διερμηνέα και του είπε ο Χάμιλτον ότι έρχομαι να μεσητεύσω να κάνετε ειρήνη με τους Τούρκους. Και του λέει ο Κολοκοτρώνης, εμείς λόρδε μου, συμβιβασμό δεν κάνουμε, ελευθερία ή θάνατος. Του το ξέκοψε αμέσως. Λέει, ποιοι είστε εσείς, λέει ο Χάμιλτον. Λέει, εμείς είμαστε οι στρατιώτες του βασιλέως μας. Ποιος είναι ο βασιλεύς μας, ο βασιλεύς μας εσκοτώθη, εμείς πήραμε τα βουνά. Κάστρα μας είναι η Μάνη και το Σούλι. Δηλαδή του είπε, μην νομίζεις ότι εδώ εμείς είμαστε κάποιοι, ξέρω εγώ, αναρχικοί αντιεξουσιαστές, περίεργοι κτλ. Είμαστε οι απόγονοι ενός αρχαίου έθνους. Τελευταίος ηγεμόνας μας ήταν ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Δεν έχουμε δεχθεί την Οθωμανική κυριαρχία ως νόμιμη. Πολεμάμε εναντίον της 400 χρόνια και θα πολεμάμε μέχρι να οι Τούρκοι να ξεκουμπιστούν και να φύγουν. Και ο Χάμιλτον γύρισε πίσω σύνους και περίφροντις στο Λονδίνο. Και έδωσε το μήνυμα ότι εδώ σημαίνει κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν είναι μια τοπική εξέγερση περιορισμένης σημασίας. Έτσι, στα Δερβενάκια, ο Κολοκοτρώνης ανέβηκε σε μια πέτρα και είπε στους 2.500 Έλληνες που πολέμησαν εκεί, που ήταν τσομπαναρέοι, ήταν έτσι. Τους είπε, Έλληνες, σήμερα γεννηθήκαμε και σήμερα θα πεθάνουμε για την ελευθερία της Ελλάδος. Δηλαδή, το μήνυμα της απολύτως αδιαλεξίας, θα πεθάνουμε, τους είπε. Η πλήρης αδιαλεξία. Μα δεν θα ήταν αλλιώς δυνατόν 1.500 τώρα κατά τις κοκλέφτες του Μοριά και της Ρούμελης να συντρίψουν μια αυτοκρατορία που εκτινόταν από το Δούναβι μέχρι τον Νείλο και από τον Περσικό κόλπο μέχρι τον Ατλαντικό ωκεανό. Μόνο η αδιαλαξία στον Ιμπραήμ. Η απάντηση ήταν, τι τα δέντρα και αν τα κόψεις, τι τα σπίτια και αν τα κάψεις, ένας από εμάς να μείνει, θα συνεχίσει να σε πολεμάει. Η αδιαλαξία ήταν η γραμμή επάνω στην οποία βάδισε το ελληνικό έθνος από το 1821 έως το 1830. Και αυτό λοιπόν το γεγονός είναι που σήμερα διαταράσει το κλίμα που επιχειρείται να κατασκευαστεί στις σχέσεις με τους Τούρκους. Να τα βρούμε, βρε παιδιά. Τι θέλουν να αποστρατικοποιήσει. Ας αποστρατικοποιήσουμε. Πάει στην ευχή. Ξέρω εγώ, να βρούμε μια λύση, ξέρω εγώ, για την ΑΟΣ. Να παραιτηθούμε από τα 12 μίλια. Δηλαδή η Ελλάδα να καταργήσει το διεθνές δίκαιο εδώ πέρα, επειδή φοβόμαστε τους Τούρκους. Λοιπόν, επομένως το μήνυμα, η επιχείρηση αμαύρωσης του μηνύματος 21 έχει επίκαιρη αιτία. Συνδέεται με την στάση της ηθήνουσας τάξης έναντι της Τουρκίας σήμερα. Και γι' αυτό το λόγο και δημιουργήθηκε επιτροπή με σκοπό να υποβαθμίσει, φήμωση, να διαστρεβλώσει, φήμωση, ακριβώς να φημώσει το μήνυμα του 21. Γιατί ενοχλεί, διαταράσει, αναιρεί. Ναι. Αλλά ο ελληνικός λαός, όπως είδατε και στα επεισόδια του Εύρου, που σχηματίστηκαν ομάδες εθελοντών στην Κρήτη, στην Πελοπόννησο, σε όλη την Ελλάδα, να πάνε από τον Εύρο να σταματήσουν την εισρωή, αυτή την ευρυδικό πόλεμο του Ερντογάν. Ο ελληνικός λαός δεν συμμερίζεται αυτή τη στάση. Συμμερίζεται το μήνυμα του 21 ο ελληνικός λαός. Και γι' αυτό τελικά κέρδισε το μήνυμα του 21 και ιτήθηκε η Επιτροπή Αγγελοπούλου, ο κύριος Καλύβας, ο κύριος Χατζής και όλοι αυτοί. Ο οποίος, αν μου επιτρέπετε, τόλμησε να ασχοληθεί και με τη σεξουαλική ζωή του Καραϊσκάκη. Όμως γιατί έγινε αυτό? Γιατί πολύ φυσικά, επειδή δεν ζει ο Καραϊσκάκης, γιατί αν ζούσε ο Καραϊσκάκης θα είχαμε άλλα. Αλλά αυτό που έχουμε ξαναπεί είναι ότι οι σεξουαλικές προτιμήσεις του Καραϊσκάκη είναι συγκεκριμένες. Αγαπούσε πολύ τους Τούρκους ο Καραϊσκάκης. Λοιπόν, αλλά πέρα από αυτό, εγώ από όλα αυτά που διαβάζω τόσα χρόνια, έχω στο νου μου ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν σε αποδρομή. Έτσι δεν είναι? Αυτό δεν μας λένε? Ξεχνά να μας πούνε ότι ο Δράμαλης που κατέβηκε κάτω ήταν στρατηγός με τρεις ουρές. Όχι, όχι, ακούστε ένα λεπτό. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν βρισκόταν ακόμα στη φάση της παρακμής. Αυτό είναι επίσης μια κατασκευή που επιχειρούν ορισμένοι να εμφανίσουν ότι ήταν ένα κράτος υποδιάλυση, ότι ο Σουλτάνος έστειλε στην Πελοπόννησο τους χειρότερους στρατηγούς του για να τους ξεφορτωθεί και γι' αυτόν ηττήθηκαν. Ο Μαχμούτ ο Δεύτερος ήταν ένας Σουλτάνος εξυγχρονιστής. Προσπάθησε να εξυγχρονίσει τον Οθωμανικό στρατό σύμφωνα με τα δυτικά πρότυπα. Το έκανε μετά την Επανάσταση αυτό στην ουσία. Έστειλε εναντίον της Ελληνικής Επανάστασης το άνθος των στρατηγών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ο Χουρσίτ είχε καταστήλει επαναστάσεις στη Σερβία και στην Αίγυπτο.
ο Δράμαλης θεωρείται, ας πούμε, αν θέλετε, ο στάρ των Οθωμανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Ο Ιμπραήμ είχε συντρίψει τους Λίβιους και τους Σαουδάραβες. Ο Καρά Αλής στη θάλασσα. Ο Κιουταχής, όπως και ο Χουρσίτ, ο Κιουταχής διατέλεσε μετά την Ελληνική Επανάσταση μεγάλος βεζίρης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ο Χουρσίτ είχε διατελέσει πριν μεγάλος βεζίρης. Όταν κατέβηκε ο Δράμαλης στην Πελοπόννησο, είχε μαζί του άλλους δύο πασάδες ως συμβούλους. Ένας από αυτούς ήταν ο Τοπάλος Μαν, πρώην μεγάλος βεζίρης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Τον έκοψε φέτες ο Νικήτας Φλέσας στο Αγιονόρι στις 28 Ιουλίου του 1822. Θέλω να πω ότι ό,τι καλύτερο είχε ο Σουλτάνος το έστειλε στην Ελλάδα και ό,τι καλύτερο είχε η Οθωμανική Αυτοκρατορία ιτήθηκε κατά κράτος. Αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν έχουν επαρκώς αναλυθεί. Κύριε Μελετό, που λέει. Έχουμε προσπαθήσει εδώ να υποβαθμίσουμε αυτό το οποίο συνέβη σε στρατηγικό επίπεδο, να το αποδώσουμε σε μια στιγμιαία γενναιότητα, στην τύχη ενδεχομένως. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εδώ υπήρξε μια στρατηγική σκέψη κορυφαία και στο Γκαραϊσκάκη και κυρίως στον Κολοκοτρώνη, οι οποίοι οργάνωσαν πολεμικές επιχειρήσεις υψηλής δεξιοτεχνίας και ευρεσιτεχνίας. Κύριε Μενετόπουλε, με συγχωρείτε και προσπάθησα να σας διακόψω προηγουμένως από τον ενθουσιασμό μου σε αυτά που λέγατε και να σας ρωτήσω ήθελα, έχουν ποτέ άλλοτε στο παρελθόν οι Τούρκοι δολοφονήσει πατριαρχή, όπως έκανα με τον Γρηγόριο τον Πέμπτο? Κοιτάξτε, είχαν σκοτώσει τον κύριο Λούκαρη, είχαν εκτελέσει πατριάρχες οι Τούρκοι, αλλά συνήθως δεν τους εκτελούσαν, τους απέλυαν και τους στέλνανε εξορία. Και ο Γρηγόριος ο Πέμπτος άλλωστε είχε πατριαρχεύσει τρεις φορές, όπως ξέρετε. Δύο πρώτες καθαιρέθηκε και πήγε στο Άγιον Όρος, στο Μυλοπόταμο. Αλλά υπήρχε μία σύμβαση μεταξύ του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ας πούμε, του θεσμού του Πατριάρχη και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η οποία τίθεται τη στιγμή που ο Γενάδιος Σχολάριος λαμβάνει από τον Μωάμεθ τον Πορθητή τα λεγόμενα προνόμια. Εκεί λοιπόν η βασική σύμβαση είναι ότι εγώ μεν θα σε αφήσω να διοικείς το χριστιανικό πληθυσμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όλους, όχι μόνο τους Έλληνες, Βουλγάρους, Σέρβους, Ρουμ στη Συρία, όλοι αυτοί υπάγονταν στον Πατριάρχη. Οι Κόπτες στην Αίγυπτο κτλ. Αλλά εσύ έχεις υποχρέωση να τους στηρείς σε υποταγή. Δηλαδή ο Πατριάρχης τυπικά είχε το καθήκον να κρατάει τον πληθυσμό, το χριστιανικό πληθυσμό σε καταστολή. Βεβαίως αυτό δεν κατέστη δυνατόν, διότι οι χριστιανικοί πληθυσμοί και κυρίως οι Έλληνες ήταν σε διαρκή επαναστατικό αναβρασμό. Απ' την άλωση μέχρι το 1921 έγιναν κοντά 24 επαναστατικά κινήματα. Ήταν διαρκής η προσπάθεια των Έλληνων να ελευθερωθούν. Και κάθε φορά την πλήρωνε ο Πατριάρχης. Δηλαδή, αν ο Πατριάρχης απετύχανε στην αποστολή του, του ζητούσε τα αρέστα ο Σουλτάνος, γιατί αυτός ήταν ο εκπρόσωπος του Ρουμ Μιλέτ, ας πούμε, του ελληνοορθόδοξου ας πούμε, μιλετιού, δηλαδή εθνότητας. Επομένως, ο Γρηγόριος ο Πέμπτος βιώνει το δράμα ότι είναι μέλος, σύμφωνα με ορισμένες πηγές, σύμφωνα με άλλες δεν είναι, αλλά γνωρίζει την ύπαρξη και ενθαρρύνει τη φιλική εταιρεία. Είναι Έλληνας, είναι από τη Δημητσάνα, από ένα από τα βασικά, αν θέλετε, επαναστατικά κέντρα του ελληνισμού. Η Δημητσάνα τροφοδότησε με μπαρούτι όλη την επανάσταση. Από εκεί βγήκε ο παλαιό πατρόν Γερμανός, ήταν γιος της αδελφής του Γρηγορίου του Πέμπτου. Έτσι ήταν στενή συγγενής. Λοιπόν, είναι λοιπόν μέλος μιας οικογένειας από το σκληρό πυρήνα της Πελοποννήσου. Γίνεται η επανάσταση και απειλείται ο ελληνισμός της Κωνσταντινούπολης, που είναι γύρω σε 100.000, είναι τεράστιο νούμερο, με γενική σφαγή. Και ο Σεϊχουλισλάμης πιάνει τον Γρηγόριο τον Πέμπτο και του λέει ότι κοίταξε να δεις, για να μην σφαγιαστούν οι Έλληνες της πόλης, βγάλε ένα αναφορισμό, αφόρησε την επανάσταση, αποκήρυξε την επανάσταση για να γλιτώσει. Και εξού και ο Γρηγόριος ο Πέμπτος εκδίδει τον αφορισμό της επανάστασης, ο οποίος όμως δεν πείθει, διότι μόλις εκτιλήσονται τα γεγονότα, δηλαδή λίγες μέρες μετά τα γεγονότα, σύρεται και απαχωνίζεται και τα λοιπά. Και γίνονται αυτά τα δραματικά γεγονότα και δεν είναι μόνο αυτός που εκτελείται, αλλά όλη η φαναριωτική ελίτ της Κωνσταντινούπολης, ο μεγάλος Γερμηνέας Μουρούζης, έτσι και τα λοιπά, εκτελούνται μπροστά στον Σουλτάνο. Και μάλιστα αυτό που δείχνει ακριβώς τη διπλή
ταυτότητα των ανθρώπων αυτών που φαινομενικά μεν ήταν υπάλληλοι του τουρκικού κράτους, έτσι, φαναριώτες και ο πατριάρχης, αλλά στην ουσία είχαν μέσα τους, φλέγονταν από τη λατρεία τους για την πατρίδα τους και τον πόθο της ελευθερίας, το δείχνει η εκτέλεση του Μουρούζη, του μεγάλου Δραγουμάνου. Ο μεγάλος Δραγουμάνος ήταν ένα πάρα πολύ υψηλόβαθμο πρόσωπο στην υψηλόβαθμο αξιωματούχο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, ο οποίος την ώρα που τον οδηγούν στο γυαλί Κοσκού να του κόψουν το κεφάλι μπροστά στο Σουλτάνο, τα τελευταία λεπτά πριν εκτελεστεί, φωνάζει: «Άθλια και μοβόρε Σουλτάνε, οι μέρες σου είναι μετρημένες, το κράτος θα διαλυθεί, θα σε πάει». Και ο Σουλτάνος άναυδος βλέπει το δεξί του χέρι τον μεγάλο Δραγουμάνο, τον άνθρωπο στον οποίο δηλαδή είχε αναθέσει όλη την εξωτερική πολιτική, να αποκαλύπτεται ότι είναι ένας σκληρός Έλληνας πατριώτης. Αυτά τα λέμε για να μην. Γιατί σπέβδουν πολλοί να πούνε ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν είχαν ελληνική συνείδηση, ότι ήταν, ας πούμε, Quisling. Αυτά είναι τρίχες. Υπηρετούσαν το Οθωμανικό κράτος για να εξυπηρετήσουν τα ελληνικά συμφέροντα. Και όταν προσέκρουαν τα ελληνικά, έρχονται σε αντίφαση τα ελληνικά συμφέροντα με τα τουρκικά συμφέροντα, αυτοί εξετελούνται. Διότι δεν μπορούσαν να προδώσουν την πατρίδα τους. Άρα, κύριε Μελετόπουλε, εκτός από τους πολύ σπουδαίους στρατηγούς που έστειλε για να καταστήλουν την επανάσταση ο Σουλτάνος, κάνει επιχειρεί και ψυχολογικό πόλεμο, δολοφονώντας, εκτελώντας τις κεφαλές του ελληνισμού, όπως και ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός της Κύπρου, Θοδωρή, έχει δώσει Κύπρος ιεράρχες στον αγώνα, διεξάγει και ψυχολογικές επιχειρήσεις. Άρα ήταν πολύ σοβαρά τα πράγματα για την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Δεν ήταν απλά κάποιοι άνθρωποι, όπως είπατε, που είχαν ένα τοπικό ενδιαφέρον και ήταν τοπικής κλίμακας η Επανάσταση. Ήταν πιθανότατα, επειδή είπατε ότι ο ελληνισμός εκτινόταν από την Κωνσταντινούπολη μέχρι την Αδριατική και από τις παραδυνάβιες ηγεμονίες μέχρι και την Αίγυπτο, ίσως φοβόντουσαν και κάτι ευρύτερο για την ανασύσταση της Ευρωπαϊκής. Ο Νικηφόρος Μοσχόπουλος, στο έργο του «Η Ελληνική Επανάσταση μέσω των Οθωμανικών Πηγών», 1961, σπουδαίο βιβλίο, αποκαλύπτει ότι ο Σουλτάνος, όταν εξεράγει η Επανάσταση, πανικόβλητος, έκλεισε τις πύλες της Κωνσταντινούπολης, διέταξε απαγόρευση κυκλοφορίας, έβαλε φρουρές να περιπολούν όλη τη νύχτα. Ο Σουλτάνος στην Κωνσταντινούπολη, ξέρετε ότι όταν ο Μαχμούτ ο Δεύτερος έμαθε την απελευθέρωση της Τριπολιτσάς, έπαθε σκοτωδίνη. Για πρώτη φορά δημιουργήθηκε μέσα στο κράτος του ελεύθερο ελληνικό έδαφος. Στα Δερβενάκια κατέρευσε ψυχολογικά, διότι ιτήθηκε η τεράστια στρατεία του Δράμαλη, 60.000 άνθρωποι από 2.500 τσομπαναρέους στο Κολοκοτρώνη. Δεν ήταν απλώς ο αντίκτυπος. Στην ουσία, αυτό το οποίο συνέβη το 1821 και, ας πούμε, έχουν προσπαθήσει να το υποβαθμίσουν, είναι ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία κινδύνευσε να διαλυθεί το 1821. Και αν δεν διαλύθηκε, οφείλεται στο ότι η Βρετανική πολιτική ήθελε να κρατήσει ζωντανό το Οθωμανικό κράτος ως αντίβαρο στην κάθοδο των Ρώσων στο Αιγαίο. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία ένα γεωπολιτικό ρόλο έπαιζε χρήσιμο για τη Δύση, ότι συγκρατούσε την μεγέθυνση της Ρωσικής Αυτοκρατορίας, την επέκτασή της στα Βαλκάνια, στη Μικρά Ασία. Εάν δεν υπήρχε η Οθωμανική Αυτοκρατορία, οι Ρώσοι θα έφταναν μέχρι τη Μεσόγειο. Και γι' αυτό το λόγο την κράτησαν ζωντανή και γι' αυτό το λόγο έστειλαν το Μαυροκορδάτο στην Ελλάδα για να καταστήλει αυτό το τεράστιο κίνημα. Και βεβαίως εδώ πρέπει να πω ότι και εμείς βάλαμε το χέρι μας, γιατί με τον Εμφύλιο πόλεμο τους κάναμε ένα μεγάλο δώρο. Ο Κολοκοτρώνης γράφει ότι αν δεν γινόταν ο Εμφύλιος πόλεμος, είπε στο λόγο του στην Πνίκα στους μαθητές του Γενάδιου, εάν δεν γινόταν ο Εμφύλιος πόλεμος, θα φτάναμε στην Κωνσταντινούπολη. Και πράγματι λοιπόν, το 1821 ξεκινάει μια πορεία που ενδεχομένως θα μπορούσε να οδηγήσει στο διαμελισμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Άρα λοιπόν, φτιάχνουμε ένα κράτος το οποίο έχει ένα κυρίαρχο δόγμα, το οποίο φαίνεται στα μέσα του 1840 και εκφράζεται με δύο λέξεις, μεγάλη ιδέα. Στην πορεία αυτό που ονομάσαμε, κύριε Γιανακόπουλε, εμείς μεγάλη ιδέα, ήταν η αυτονόητη πραγματικότητα των κατοίκων του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους. Το Ανατολικό Ρωμαϊκό κράτος, ένα κράτος ελληνικό, χριστιανικό, ορθόδοξο, το οποίο κατελήφθη από τους Οθωμανούς το 1453, είχε πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη, τα εδάφη του ήταν η Μικρά Ασία και τα Βαλκάνια, η Κύπρος, η Κρήτη, και αυτό το κράτος, ο πληθυσμός αυτού του κράτους είχε την αυτονόητη
βούλησε να ελευθερωθεί. Δεν ήταν, ας πούμε, ξέρω εγώ, οι Πελοποννήσοι που ήθελαν να ελευθερωθούν και οι Ρουμελιώτες κτλ. Όλος ο πληθυσμός του ανατολικού, του κατηλημένου, του υποκατοχήν ανατολικού ρωμαϊκού κράτους ήθελε να ξαναβρει την ελευθερία του. Αυτό εμείς το λέμε σήμερα μεγάλη ιδέα. Λέμε ότι ήταν υπεριαλιστικό αυτό. Τίποτα από όλα αυτά. Όχι. Η μεγάλη ιδέα ήταν ότι η επιθυμία απελευθέρωσης των κατοίκων της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Και οι άνθρωποι αυτοί, όταν έγινε το 1830 το ελληνικό κράτος, το μεγαλύτερο μέρος τους βρέθηκαν εκτός νυμφώνος. Οι μεγάλες μάζες των ελληνικών πληθυσμών έμειναν εκτός του μικρού ελλαδικού κράτους που κατασκεύασαν οι Άγγλοι. Έτσι, η Κύπρος έμεινε έξω, η Κρήτη έμεινε έξω, η Θεσσαλία έμεινε έξω, η Μακεδονία, η Μικρά Ασία, ο Πόντος, η Ανατολική Θράκη, η Δυτική Θράκη, η Κωνσταντινούπολη έμειναν έξω. Η Αρβελέρ λέει πολύ σωστά ότι το μόνο έθνος που δεν απελευθέρωσε την ιστορική του πρωτεύουσα είμαστε εμείς. Οι Εβραίοι την απελευθέρωσαν, οι Βούλγαροι την απελευθέρωσαν, οι Σέρβοι το ίδιο, ξέρω εγώ, μόνον εμείς αφήσαμε την Κωνσταντινούπολη απ' έξω. Γιατί στην πραγματικότητα δεν είναι οι Τούρκοι αυτοί που μας εμπόδισαν. Η Δύση δεν ήθελε να ξεδημιουργηθεί μια υπερδύναμη στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτή είναι η αιτία. Ξεκίνησα να πω και τη μεγάλη ιδέα ως εθνικό σκοπό και δόγμα. Για να αναφερθώ στην πορεία αυτού του δόγματος, πώς εκφυλίστηκε μέσα στα 200 χρόνια και από μεγάλη ιδέα και επανασύσταση της αυτοκρατορίας, που αυτονόητα, όπως είπατε και εσείς, ήταν ο σκοπός των επαναστατών. Αυτό στη δεκαετία του 1930-40 γίνεται τρίτος ελληνικός πολιτισμός. Μετά την απελευθέρωση, αυτό υποπίπτει στην κατηγορία του ανήκομενη στην Δύση. Το 1980 αυτό γίνεται πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Μετά το 1991-2 το Μάστριχτ, πότε ήταν, γίνεται, ανήκουμε στην ενωμένη ευρωπαϊκή οικογένεια. Δηλαδή πώς από το μεγάλη ιδέα φτάσαμε κατεβαίνοντας τα σκαλιά, 1840-1821 μεγάλη ιδέα, 2021 κάτι αόριστο, κάτι ουδέτερο, κάτι άχρωμο. Στη μεγάλη ιδέα, κύριε Γιαννακόπουλε, ήταν ένα και μοναδικό πράγμα. Η Ελλάδα να απελευθερώσει την Κωνσταντινούπολη και να ξαναγίνει αυτό που ήταν πριν το 1453. Το 1922 Σοβιετικοί, Γάλλοι, Άγγλοι, Αμερικάνοι, Ιταλοί και Τούρκοι και ο Κεμάλ ως εκτελεστικό όργανο αυτών με λύσα εμποδίζουν την Ελλάδα να το επιτύχει. Ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας εκπαραθυρώνεται ώστε να μην υπάρχει εθνολογική βάση μετάβασης των Ελλήνων στη Μικρά Ασία, επιστροφής των Ελλήνων στη Μικρά Ασία, και έκτοτε έχει γίνει προσπάθεια να δημιουργηθούν διάφορα υποκατάστατα πολιτιστικά, οικονομικά, πολιτικά, διπλωματικά κτλ. Αυτά όλα δεν έχουν καμία σχέση με την Μεγάλη Ιδέα φυσικά. Εγώ πιστεύω ότι η Μεγάλη Ιδέα ιτήθηκε μεν το 1922, αλλά δεν εξαερώθηκε. Ο ελληνικός λαός έναν αιώνα μετά τη μικρασιατική καταστροφή μέσα του εξακολουθεί να έχει στο συλλογικό του υποσυνείδητο τη Μεγάλη Ιδέα, απλά βρίσκεται σε κατάσταση καταστολής. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Η Τουρκία είναι ένα πάρα πολύ εύθραστο κράτος. Η μεγάλη πλειοψηφία του τουρκικού πληθυσμού έχει, όπως ξέρετε, ελληνική καταγωγή. Δηλαδή είναι, ξέρω εγώ, 7η, 8η, 10η γενιά, 15η γενιά εξισλαμισμένοι οι Έλληνες. Πολλοί το ξέρουν. Όσοι δεν το ξέρουν, το μαθαίνουν τώρα με τα τεστ DNA που βλέπετε τι γίνεται στην Τουρκία. Έτσι, οι Τούρκοι ανακαλύπτουν με δυσάρεστη έκπληξη ότι είναι Έλληνες γονιδιακά. Κατά τη γνώμη μου, αυτό θα οδηγήσει σε βασική υπονόμευση της ελληνικής τουρκικής εθνικής συνείδησης, το οποίο δεν σημαίνει με την Ελλάδα, διότι οι Τούρκοι είναι αυτοί που ενθυλάκωναν στην ορδή τους εχμαλώτους Έλληνες, Ελληνίδες, τις οποίες απήγαγαν κτλ. Οι Έλληνες δεν παντρευόντουσαν με Τούρκους, ενώ οι Τούρκοι παντρευόντουσαν με Έλληνες. Αυτό είναι ξεκάθαρο, ότι το ελληνικό έθνος είναι ελληνικό, το τουρκικό έθνος δεν είναι τουρκικό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Επομένως, η Τουρκία είναι μία, αν θέλετε, κινούμενη άμμος, εθνολογικά και ψυχολογικά, και αυτό λοιπόν που. Και επιπλέον η Τουρκία παράγει αστάθεια αυτή τη στιγμή, τεράστια. Παράγει τόση μεγάλη αστάθεια που έχει προκαλέσει τη μήνυ της διεθνούς κοινότητας, διότι στην ουσία η Τουρκία έχει επαναφέρει το ανατολικό ζήτημα. Δηλαδή το χάος το γεωπολιτικό, το οποίο υπάρχει μεταξύ, ξέρω εγώ, Αιγαίου και Εφράτη, ας πούμε. Αυτό είναι το ανατολικό ζήτημα.
το έχει δημιουργήσει μόνη της. Αν είχε λειτουργήσει ως ένα σοβαρό κράτος, αυτοπιθαρχημένο, με καλές σχέσεις με τους γειτονές του, με μια ομαλή σχέση με την Ελλάδα που η Ελλάδα την ήθελε αυτή τη σχέση, θα μπορούσε η Τουρκία αυτή τη στιγμή να είναι μέλος μιας οικογένειας, ας πούμε, κρατών της Ανατολικής Μεσογείου, με καλές σχέσεις μεταξύ τους κτλ. Ανταυτού, είναι ένα κράτος, ένα rogue state, όπως το αποκαλούν οι Αμερικανοί. Στέλνει στρατεύματα σε περιοχές με τις οποίες δεν έχει καμία σχέση, στη Λιβύη, στη Συρία, στο Αζερβαϊστάν, συμμετέχει σε πολέμους. Εκφράζει διαρκώς διεκδικήσεις έναντι γειτονικών κρατών. Έχει βάλει στο στόχαστρο την Ελλάδα, διότι ξέρει ότι το νεοοθωμανικό όραμα μόνο μέσα από μια επίθεση εναντίον της Ελλάδας θα περάσει. Φυσικά δεν υπάρχει περίπτωση η Ελλάδα να δεχθεί από την Τουρκία πλήγμα, διότι και η ίδια η Ελλάδα είναι σε θέση να το αντιμετωπίσει, αλλά και η Δύση δεν πρόκειται να αφήσει την Τουρκία να προκαλέσει βλάβη στην Ελλάδα που είναι σταθερό σύμμαχο τη Δύση. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Και το αποτέλεσμα είναι ότι η Τουρκία έχει θέσει μόνη της τον εαυτό της σε αμφισβήτηση. Έχει μόνη της αναδειχθεί σε γεωπολιτική μαύρη τρύπα. Έχει μόνη της ροκανίσει το δέντρο στο οποίο καθόταν, δηλαδή τη Δύση, το δυτικό σύστημα ασφαλείας. Λοιπόν, επανερχόμενο σε αυτό που είπατε, αυτό που λέει, αν θα μπορούσε να υπάρξει μια αναβίωση της μεγάλης ιδέας, είναι η Ελλάδα να καταστεί ο βασικός πυλώνας της Δύσης στην Ανατολική Μεσόγειο στη θέση της Τουρκίας. Δηλαδή η Τουρκία δεν θα μπορεί πια να λειτουργεί ως το κράτος στο οποίο στηρίζεται η Δύση, γιατί αυτό συνέβαινε στο ψυχρό πόλεμο. Η Δύση στηριζόταν πιο πολύ στην Τουρκία παρά στην Ελλάδα. Θα είναι η Ελλάδα η χώρα η οποία. Άρα η Ελλάδα, και χωρίς να έχει, ας πούμε, τη Μικρά Ασία και την Κωνσταντινούπολη κτλ., χωρίς να τα αποκλείουμε φυσικά, γιατί και ποτέ κανείς δεν ξέρει τι γίνεται, αλλά χωρίς να έχει λοιπόν την Κωνσταντινούπολη και τη Μικρά Ασία, θα είναι αυτή ο σημαντικός γεωστρατηγικός εταίρος της Δύσης στην περιοχή. Αυτή είναι η μεγάλη ιδέα σήμερα. Η ισχυρή Ελλάδα πυλώνας του δυτικού κόσμου στην Ανατολική Μεσόγειο. Να συμφωνήσω κι εγώ, Θεόδωρε, αν μου επιτρέπεις. Και εδώ, εκτός των άλλων, κύριε Μελετόπουλε, θα ήθελα να σταθούμε στο εξής, ότι οι μεγάλες δυνάμεις που τόσο πολύ ανατρέχουμε σε αυτές και περιμένουμε να μας σκεπάσουν υπό τις φερούγες της κτλ., πάντοτε λειτουργούν με βάση τα δικά τους συμφέροντα. Και θα δώσω ένα παράδειγμα, το οποίο έχει γίνει η βάση όλου αυτού του αφηγήματος που ακούμε όλα αυτά τα χρόνια. Στο Ναβαρίνο, ο συμμαχικός στόλος καταναυμάχησε τον Τουρκο-Αιγυπτιακό, ενώ κάποια χρόνια αργότερα, στη μάχη της Προύσας, ο συμμαχικός στρατός ήταν υπέρ του Σουλτάνου και νίκησε τις αιγυπτιακές δυνάμεις. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι πολύ γνωστό. Εσείς βέβαια το λέτε συνέχεια, σας έχω ακούσει. Κοιτάξτε, αν έχω μία συμβολή ιστορικού στη φετινή επέτειο, έτσι, είναι ότι αποκάλυψα πρώτον ότι ο Ιμπραήμ δεν κατέστειλε την Επανάσταση. Ο Ιμπραήμ ιτήθηκε παταγωδός. Δεύτερον, ότι δηλαδή ο Ιμπραήμ απέτυχε να ελέγξει μία μικρή περιορισμένη έκταση περιβαλλόμενη από θάλασσα, όπως η Πελοπόννησος. Δεν μπόρεσε να καταλάβει τη Μάνη, δεν μπόρεσε να καταλάβει τον Άφλιο, δεν μπόρεσε να συλλάβει τον Κολοκοτρώνη, δεν μπόρεσε να κάμψει το φρόνημα. Ενεπλάκησε ένα είδος τουρκο-αιγυπτιακού Βιετνάμ, όπως το αποκαλώ. Είναι εντελώς, είναι μέγα ψεύδος ότι ο Ιμπραήμ κατέστειλε την Επανάσταση. Δεν κατέστειλε τίποτα. Απέτυχε παταγωδός. Είδε μάχη στον Πολυάραβο τον Αύγουστο του 26, όπου ο Ιμπραήμ με 30.000 ιτήθηκε από 1.080 αμανιάτες και άφησε πίσω του εκατοντάδες νεκρούς και υποχώρησε ιτημένος και ταπεινωμένος. Είναι μια μάχη για μένα αντίστοιχη στρατηγικής αξίας με τα Δρεβενάκια. Και είναι και το τέλος της προσπάθειας του Ιμπραήμ αυτό. Έτσι. Μετά ο Ιμπραήμ επιδόθηκε σε τρομοκρατία, πριν μην τυχόν και έτσι μπορέσει να. Και πάλι απέτυχε, γιατί ο Κολοκοτρώνης ακύρωσε τα αποτελέσματα αυτής της επιχείρησης τρομοκρατίας του Ιμπραήμ. Λοιπόν, το πρώτο είναι ότι ο Ιμπραήμ δεν κατέστειλε την Επανάσταση. Το δεύτερο είναι ότι το Ναβαρίνο δεν έγινε για την ελευθερία της Ελλάδας. Ο Μοχάμετ Άλι δεν έστειλε στρατεύματα με τον γιο του, τον Ιμπραήμ, για να βοηθήσει τον Σουλτάνο. Έστειλε τον Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο για να εξαλείψει την Επανάσταση και στη συνέχεια να εξαλείψει τον ίδιο τον Σουλτάνο και να γίνει ο ίδιος ο Μοχάμετ Άλι ηγεμόνας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Απόδειξη η μάχη του Εικονίου κάποια χρόνια μετά. Και αυτό λοιπόν, πολύ σωστά αναφέρατε τη μάχη της Προύσας, όπου έχουμε το 1831
τον Ιμπραήμ να προελάβει μέσω Σινά, Συρίας, Μικράς Ασίας, να καταλαμβάνει όλη τη Μικρά Ασία και στην Προύσα να τον αντιμετωπίζουν γαλλικά, αγγλικά, ρωσικά στρατεύματα μαζί με τα Τούρκια, δηλαδή η σύνθεση του Ναβαρίνου σε επανάληψη που φωτίζει τι ήταν πράγματι το Ναβαρίνο, ότι, ήταν, ότι οι μεγάλες δυνάμεις δεν ήθελαν τον Μοχάμετ Άλι Σουλτάνο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και γι' αυτό σταμάτησαν τον Ιμπραήμ. Η δεύτερη πιθανή αιτία που οι Άγγλοι χτύπησαν, όχι πιθανή, βέβαια η αιτία που οι Άγγλοι χτύπησαν τον τουρκογυπτιακό στόλο στο Ναβαρίνο είναι διότι ήθελαν να απικιοποιήσουν την Αίγυπτο και να ανοίξουν το Σουέζ ώστε να συντμήσουν το δρόμο προς την Ινδική υποήπειρο κατά τα δύο τρίτα, το οποίο και έγινε, διότι το 1841 οι Άγγλοι υποχρέωσαν τον Μοχάμετ Άλι να ανακηρύξει την αυτονομία της Αιγύπτου υπό αγγλική προστασία. Στη συνέχεια ακολουθεί το Σουέζ και ο δρόμος προς τις Ινδίες μέσω της Ερυθράς Θάλασσης. Η ελληνική ανεξαρτησία ήταν μια παρενέργεια της ναυαρχίας του Ναβαρίνου και όχι ο βασικός στόχος. Και το τρίτο είναι ότι το Ναβαρίνο δεν έφερε την ελληνική ανεξαρτησία, όπως γενικώς λέμε, ότι η Ελλάδα ελευθερώθηκε χάρη στο Ναβαρίνο. Αυτό είναι εντελώς ψευδές. Το Ναβαρίνο έγινε Οκτώβριο του 27 και μέχρι το Φεβρουάριο του 30, όπου υπεγράφει η συνθήκη του Λονδίνου και δημιουργήθηκε το ανεξάρτητο ελληνικό κράτος, μεσολάβησαν 2,5 ολόκληρα χρόνια, 2 μεγάλοι πόλεμοι. Ο πρώτος είναι η εκστρατεία του στρατηγού Μεζόνος στην Πελοπόννησο και η εκαθάριση των τουρκο-αιγυπτιακών στρατευμάτων. Ο δεύτερος είναι ο μεγάλος Ρώσο-Τουρκικός πόλεμος από το καλοκαίρι του 28 μέχρι το φθινόπωρο του 29, όπου ο οποίος έγινε διότι ο Σουλτάνος έκλεισε το Βόσπορο στα ρωσικά πλοία και τότε ξεμάνει ο Τσάρος και ξεστράτευσε και όταν έφτασε ο ρωσικός στρατός στην Αδριανούπολη τον Οκτώβριο του 29, το Σεπτέμβριο του 29, τότε έντρομος και πανικόβλητος ο Σουλτάνος υπέγραψε το πρωτόκολλο της Αδριανούπολης, με το οποίο πρώτον δέχεται την επαναφορά του Βοσπόρου στη διεθνή ναυσιπλοεία και δεύτερον δέχεται την ελληνική ανεξαρτησία. Ακολουθεί η μάχη της Πέτρας στη Βιωτία το Δεκέμβριο του 29 και μετά από όλα αυτά φτάνουμε στην ελληνική ανεξαρτησία του Φεβρουάριου του 30. Επομένως πρέπει κάποιος να μου εξηγήσει πώς το Ναβαρίνο οδήγησε στην ελληνική ανεξαρτησία. Διότι όλα αυτά που λέμε, να σας πω ένα παράδειγμα. Ξέρετε ότι ο Ιμπραήμ παρέμεινε στην Ελλάδα ένα χρόνο ολόκληρο μετά τον Ναβαρίνο. Έφυγε από την Ελλάδα τον Οκτώβριο του 28. Ένα χρόνο έμεινε στην Ελλάδα. Σωστό. Ο Καποδίστριας ήρθε τον Ιανουάριο του 28 και συνυπήρξε με τον Ιμπραήμ 8 μήνες. Ήταν ο Καποδίστριας στην Αίγινα και ο Ιμπραήμ στην Πάτρα. Επομένως, αυτά όλα λοιπόν, αυτή όλη η μυθολογία κατασκευάστηκε για να οικοδομηθεί σε σωστά θεμέλια, σε σταθερά θεμέλια η αποικιοκρατία, η αποικιοκρατική δομή του ελληνικού κρατηδίου. Δηλαδή, να πιστεί η ελληνική κοινωνία, ο ελληνικός λαός, το ελληνικό έθνος, ότι την αξαρτησία μας την οφείλουμε στο Ναβαρίνο, δηλαδή στους ξένους. Και έτσι να δεχθούμε τους ξένους ως προστάτηδες δυνάμεις, να δεχθούμε τον περιορισμό της Ελλάδας στα όρια της συνθήκης του Λονδίνου, να δεχθούμε τις δύο δυναστείες που επέβαλαν οι ξένοι, να δεχθούμε τα μνημόνια, χωρίς να φέρουμε πολλές αντιρρήσεις, και κυρίως να πιστούμε ότι δεν είμαστε ικανοί μόνοι μας να ανεξαρτητοποιηθούμε. Ότι την ανεξαρτησία μας δεν την κερδίσαμε μόνοι μας. Διότι αν είχαμε καταλάβει ότι την ανεξαρτησία μας την οφείλουμε στον εαυτό μας και όχι στον Κόχραν και τον Δεριγνή, τότε θα αποκτούσαμε αυτοπεποίθηση μεγατόνων που θα ανέτρεπε τις ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτή είναι η μικρή μου συμβολή στην ερμηνεία της Ελληνικής Επανάστασης. Και είναι πεντακάθαρο, κύριε Μελετόπουλε και Θεόδωρε, αν μου επιτρέπετε, ότι την ανεξαρτησία της Ελλάδος την φέραν η Τριπολιτσά, τα Δερβενάκια, το Μεσολόγγι, είναι ο Κανάρης και όλοι αυτοί, των οποίων τα ονόματα φέρουν οι φρεγάτες και τα υποβρύχια του πολεμικού ναυτικού, οι οποίοι πέρσι καταναυμάχησαν το τουρκικό. Με την επακούμβηση, την οποία την είπαν επακούμβηση, ενώ επακούμβηση σημαίνει ακουμπάω από πάνω, δεν ακουμπήσαμε τίποτα από πάνω, τους τρεπήσαμε,
Λοιπόν, ακόμα και εκεί αποδεικνύεται αυτό που λέτε, ότι προσπαθούν να μας περάσουν ότι οφείλουμε ό,τι πετύχαμε στους ξένους. Δεν οφείλουμε ότι πετύχαμε στους ξένους. Οφείλουμε σε εμάς. Ο μόνος ξένος ιστορικός που το κατάλαβε πάρα πολύ καλά είναι ο Μαρκ Μαζάουερ, ο οποίος είπε ότι οι Έλληνες ελευθερώθηκαν επειδή άντεξαν. Ο μόνος που το κατάλαβε. Επίσης ο Μαζάουερ κατάλαβε ότι η Ελληνική Επανάσταση ήταν το προήμιο για την κατάλυση των μεγάλων αυτοκρατοριών και την δημιουργία των εθνικών κρατών. Ήταν ένα είδος, αν θέλετε, πρόβαση γενεράλε για την δημιουργία των εθνικών κρατών από μεταξύ του 1830 και του 1919, που τέλειωσε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και διαλύθηκαν οι μεγάλες αυτοκρατορίες. Το πρώτο έθνος που έγινε κράτος ήταν το ελληνικό. Έλληνας ιστορικός δεν βγήκε να τα πει αυτά. Αυτό είναι το λυπηρό. Κοιτάξτε, κάνω μια αναφορά σε αυτό που είπατε για πέρσι το καλοκαίρι. Είναι φανερό ότι οι Τούρκοι είχαν την πρόθεση να οδηγήσουν τα πράγματα σε σύγκρουση και η σύγκρουση δεν έγινε, διότι οι Τούρκοι, διότι το πολεμικό μας ναυτικό, με τις κινήσεις στα σημεία που έκανε, εγκλωβίζοντας υποβρύχια, έτσι καθυλώνοντας τα πλοία τα τουρκικά, και με αυτή την επακούμβηση που αναφέρατε και με άλλα τέτοια περιστατικά, έδειξε ότι στην ουσία έστειλε στους Τούρκους ένα μήνυμα ότι αν τυχόν και κινείτε θα σας πάρει και θα σας σηκώσει. Και νομίζω ότι η αιτία που οι Τούρκοι τελικώς δεν προχώρησαν πέρυσι σε κάποια σύραξη είναι ότι βρήκαν αυτή τη στεναρή στα σημεία, ας πούμε, αντίσταση του πολεμικού ναυτικού. Κλείνει παρένθεση, γιατί ήθελα να το πω επειδή το αναφέρατε. Αν μπορώ να πω κάτι, κύριε Νικολογέννη, σε σχέση με τους ανθρώπους οι οποίοι έφεραν την ελευθερία στην Ελλάδα, όσοι από εμάς ή από τους ακροατές μας έχουν μεγαλώσει ή έχουν επισκεφθεί κατά τη διάρκεια έστω των σχολικών διακοπών του καλοκαιριού τα χωριά τους στην Πελοπόννησο και στη Ρούμελη, τουλάχιστον είναι τα σημεία που εγώ γνωρίζω καλύτερα, και θυμηθούν κάπου εκεί πίσω στη δεκαετία, στα τέλη του 1970, στις αρχές του 1980, τα πρόσωπα των ανθρώπων που ζούσαν στο χωριό, θα δει και τον Αντρούτσο, θα δει και τον Νικηταρά, θα δει κυρίως την οτροπία του Κολοκοτρώνη, όχι μόνο τη φάτσα. Θα δει όλη τη σκληράδα, όλη την αγαθότητα, θα δει όλο το φρόνημα το οποίο φέρουν οι άνθρωποι της επαρχίας από το 1821 ατόφια μέχρι και το 1980 έως και το 85, θα πω. Δεν ξέρω αν έχετε εικόνες τέτοιες. Και δεν είναι μόνο η φυσιογνωμία των ανθρώπων αυτών, είναι και η δράση τους. Οι άνθρωποι αυτοί το 1940 έκαναν κάτι αντίστοιχο με την Ελληνική Επανάσταση, τηρουμένων των αναλογιών της εποχής κτλ. Τα βάλανε με μια αυτοκρατορία η οποία είχε 3 εκατομμύρια λόγχες, την Ιταλική Αυτοκρατορία, η οποία εκτινόταν στην Αφρική, είχε την Αιθιοπία, είχε την Σομαλία, είχε τη Λιβύη, είχε την Αλβανία, είχε τα Δωδεκάνησα. Ήταν ένα πολύ μεγάλο κράτος η Ιταλία. Ήταν ο εταίρος του Χίτλερ. Και όμως η μικρή Ελλάδα, μόνη της πλέον, διότι όλη η Ευρώπη είχε κατηληθεί από τις δυνάμεις του άξονα, μόνη της εντελώς, αβοήθητη, οι Άγγλοι έστειλαν μια πολύ περιορισμένη δύναμη πυρός στην Ελλάδα για να βοηθήσουν τον ελληνικό στρατό. Αυτή λοιπόν η χώρα μόνη της αντιμετώπισε τον κολοσσό και τον τσάκισε. Και θέλω εδώ να σας πω το εξής, ότι κοιτάξτε, ο Μαραθώνας, οι Θερμοπύλες, η Σαλαμίνα, οι Πλατεές, η Μικάλη, ο Γρανικός, η Ισός, τα Γαυγάμιλα, ξέρω εγώ, μετά ερχόμαστε στη νεότερη εποχή, λοιπόν, τα Δερβενάκια και ο Κανάρης και το 40, έχουν ένα κοινό στοιχείο, ότι εδώ υπάρχει ένα ολιγάριθμο έθνος το οποίο ζει σε μια λεπτόγεωα χώρα, δηλαδή που δεν είναι μια πλούσια χώρα η Ελλάδα, είναι μια φτωχή χώρα, και αυτό το έθνος από την εποχή του Ομήρου συντρίβει αυτοκρατορίες. Εδώ έχει τον αλγόριθμο. Σας άκουσα που το είπατε. Έχει τον αλγόριθμο. Υπάρχει ένας αλγόριθμος στον εγκεφαλό μας, ο οποίος δίνει για μια ανώτερη στρατηγική ευφυΐα που δεν μπορούν οι αυτοκρατορίες να την διαχειριστούν. Τώρα, ας πούμε, φαντάζεστε, ο Μέγας Αλέξανδρος ξεκίνησε τώρα από τη Μακεδονία με ένα στρατό, ας πούμε, ελληνικό, και έφτασε περπατώντας, πολεμώντας, νικώντας και κατακτώντας μέχρι τον πέρασε τον Ινδό. Αυτό δεν υπάρχει αυτό. Ποιος άλλος το έχει κάνει? Κανείς δεν το έχει κάνει αυτό. Και αυτό συνεχίζεται. Και επανέρχεται και επανέρχεται και επανέρχεται και το 40
και τα λοιπά. Και θα το είχαμε δει και το αν είχε αν, το 1974 και στα Ίμια, θα το είχαμε δει. Έτσι, επανέρχεται αυτό. Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να έχει κάποια σχέση με τη γλώσσα αυτό. Δηλαδή, αυτή η ευφυΐα πρέπει να έχει σχέση με αυτή τη γλώσσα, την ασύλληπτη, την αρχαία ελληνική, η οποία έχει ένα γλωσσολογικό χαρακτηριστικό που δεν το έχουν άλλες γλώσσες. Είναι μια γλώσσα που μπορείς να βάλεις τις λέξεις με τη σειρά που θέλεις εσύ. Προσέξτε αυτό που σας λέω. Σε καμία άλλη γλώσσα δεν μπορείς να πεις ο Γιώργος νερό με 6 διαφορετικούς τρόπους, αλλάζοντας, αντιμεταθέτοντας τις λέξεις. Ο Γιώργος νερό θέλει, νερό θέλει ο Γιώργος κλπ. Δεν υπάρχει. Και αν δείτε μάλιστα στα αρχαία ελληνικά, που είναι ακόμα πιο πολύ ελεύθερη, ελεύθερος ο χρήστης να ανακατεύει τις λέξεις, ρίχνει όπου θέλει ο χρήστης το ρήμα, το υποκείμενο, το αντικείμενο, το επίρρημα κτλ. Με μόνο κριτήριο την έμφαση και τη μουσικότητα της γλώσσας. Ναι. Έτσι, δηλαδή είναι μια γλώσσα που γεννά ελευθερία. Και αυτή η ελευθερία φαίνεται ότι γεννά και έναν τρόπο, ας πούμε, επιβίωσης ενός έθνους, το οποίο βρίσκεται σε ένα βράχο που βάλεται από την εποχή του Ομήρου πανταχώθεν επί 3.000 χρόνια. Από την εποχή του Ομήρου ξέρετε ότι μιλάμε την ίδια γλώσσα. Ξέρετε ότι το 70% των λέξεων του Ομήρου τα χρησιμοποιούνται και σήμερα, υπό διάφορες μορφές, έτσι. Έτσι, το 100%. Δεν ξέρω το 100%, αλλά πάντως έχουν υπολογίσει περίπου το 70%. Δηλαδή, άνδρα, μη, ένεπε, μούσα, πολύτροπος, όλες τις λέξεις που υπό άλλες μορφές... Και αρουραίος λέμε και ναυπηγείο λέμε και ας μην χρησιμοποιούμε το αρούρις και ας μην χρησιμοποιούμε το ναύς και ας μην χρησιμοποιούμε λέξεις... Ναι, αυτό εννοώ ακριβώς, ότι μπορεί να μην λέμε τις λέξεις... Και πήγασιν και ήρθασιν... Λέμε με άλλη μορφή. Έτσι. Και πήγασιν και ήρθασιν... Ότι επιβίωσε αυτό το έθνος επί 5.000 χρόνια, ενώ βρίσκεται σε ένα βράχο που βάλετε πανταχώθεν με μανία από όλες τις πλευρές, ξέρω εγώ, Πέρσες, μετά ξέρω εγώ, ξανά Πέρσες, μετά οι Πέρσες δεν ήταν μόνο στην αρχή, ήταν και στο Βυζάντιο, έτσι. Ο Ηράκλειος πήγε, εκθεμελίωσε την Κτησιφόντα, την πρωτεύουσα των Περσών. Η Περσική Αυτοκρατορία του, όταν αναβίωσε με τους Σασανίδες το 2ο αιώνα, ήταν τεράστιο κράτος. Και επιδόθηκε σε μια τιτανομαχία με το Βυζάντιο και τελικώς το Βυζάντιο τους ξέκανε. Μετά, οι Άραβες. Αντιμετωπίσαμε επί 500 χρόνια, είχαμε με μανία οι Άραβες να μας κατακτήσουν δύο φορές. Νικηφόρος στον Κάς. Πώς είπατε? 717 και μετά. Λοιπόν, 674, 717 και τα λοιπά. Στη συνέχεια αντεπετέθη το Βυζάντιο, πήγε να εξαλειφθεί εκείνη την εποχή. Επεβίωσε, αντεπετέθη. Μετά ήρθαν οι Τούρκοι, οι Σελτζούκοι. Δηλαδή και είμαστε εδώ και μιλάμε ελληνικά. 2021. Είμαστε εδώ και μιλάμε ελληνικά. Ασύλληπτο. Μεταφυσικό. Δεν εξηγείται ορθολογικά αυτό το πράγμα. Σωστό. Και αν μου επιτρέπετε, είναι και κάποιοι αυτή τη στιγμή στην τραπεζούντα που μιλάμε και μιλάνε κάτι ιδιώματα και τραγουδάνε κάτι ωραία τραγουδάκια που εγώ μπορώ να τα καταλάβω. Τι λένε. Έτσι. Και κυκλοφορούμε στον ίδιο μα. Ο ελληνισμός δέχτηκε μεγάλα πλήγματα στον 20ο αιώνα και έχει τεράστια ευθύνη το ελληνικό πολιτικό σύστημα γι' αυτό, διότι δεν υπερασπίστηκε όσο όφιλε τις ελληνικές κοινότητες. Ας πούμε, η Βόρεια Ήπειρος αφέθηκε στην τύχη της. Η Βόρεια Ήπειρος είναι μια καθαρά ελληνική περιοχή. Δεν κατάλαβα γιατί στο τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου η Ελλάδα δεν ενθυλάκωσε τη Βόρεια Ήπειρο, αλλά έπρεπε να ρωτήσει για να της πουν όχι. Όπως ρωτήσαμε και εμείς αν όχι. Έτσι, στη βιογραφία του Παναγιώτη Κανελόπουλου που συνέγραψε και εξέδωσα πέρσι και κατά πολύ περίεργο τρόπο, σε 5 εβδομάδες αυτό το ογκώδες βιβλίο εξαντλήθηκε και ξανατυπώθηκε και ξανατυπώθηκε. Σας το δείχνω εδώ. Παναγιώτης Κανελόπουλος, ο πολιτικός, ο διανοούμενος και η εποχή του. Εκδόσεις Καπών. Λοιπόν, εδώ περιγράφω το γεγονός ότι ο άνθρωπος αυτός, ας πούμε, εκπαραθυρώθηκε από υπουργός αμήνης στρατιωτικών στη Μέση Ανατολή το 1943, διότι τόλμησε να πει στον Ίντεν ότι η Βόρεια Ήπειρος πρέπει να αποδεί στην Ελλάδα. Όταν έγινε πρωθυπουργός το 1945, εκπαραθυρώθηκε διότι επέτρεψε να γίνει συλλαλητήριο για την Ένωση της Βορείου Ήπειρου με την Ελλάδα και ήρθε στην Ελλάδα ο Έκτορ Μακβί, ο βουλευτής και υφυπουργός εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας, για να απολύσει τον Κανελόπουλο γιατί διανοήθηκε να μιλήσει για τη Βόρεια Ήπειρο. Τέτοια μανία για τη Βόρεια Ήπειρο. Εμείς λοιπόν δεν είχαμε την εθνική, ας πούμε, βούληση, ομόνοια, συνένεση να πάμε στην Βόρεια Ήπειρο, να στείλουμε δύο μεραρχίες, να την ενώσουμε την Ελλάδα και να τελειώνει η συζήτηση.
έπρεπε να. Διότι το ελληνικό πολιτικό σύστημα ήταν ξενόδουλο πάντοτε. Και είχε πάντοτε, ας πούμε, αν θέλετε, δεν δρούσε αυτόβουλα. Έπρεπε πρώτα να πάρει το πράσινο φως. Έτσι. Λοιπόν, κύριε Μελετόπουλε, σήμερα. Συγγνώμη, σήμερα γιατί άσε τις μεραρχίες και άσε την εδαφική κατάκτηση και επανένωση, εν πάση περιπτώσει, με την Ελλάδα. Σήμερα το ελληνικό κράτος, γιατί δεν προστατεύει τις περιουσίες των Ελλήνων της Βορείου Ηπείρου, οι οποίες υφαρπάζονται με κάλπικους νόμους και με ψευδοδικαιολογίες τουριστικής δίθεν ανάπτυξης. Και... επειδή η εκπομπή αυτή μαγνητοσκοπείται στην Κύπρο και θα τη δουν, φαντάζομαι, κύριε Νικολοβιέννη, πολλοί Κύπροι, έτσι θα δουν, ναι. Φαντάζομαι. Ήθελα να στείλω ένα μήνυμα. Το έχω γράψει και στα νέα, εγώ αρθρογραφώ στα νέα κάθε εβδομάδα, εδώ και πολλά χρόνια, και ενίοτε και στην Εστία και στο SL Press του Σταύρου Λιγερού. Θα ήθελα να στείλω ένα μήνυμα ότι πρέπει να εγκαταλείψουμε οποιαδήποτε συζήτηση με την Τουρκία, άλλη, πλην της απέτησης, όχι, δεν λέω αίτημα, της απέτησης άμεσης αποχώρησης των τουρκικών στρατευμάτων, παύλα επίκων, από την Κύπρο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο να συζητήσουμε. Η μόνη λέξη είναι ξεκουμπίδια, τίποτα άλλο. Θα φύγετε από την Κύπρο, θα πάρετε και τους επίκους μαζί σας που δεν έχουν καμία σχέση με την Κύπρο, και μετά να κάτσουμε σε ένα τραπέζι, να φτιάξουμε ένα ωραίο σύνταγμα, να μην μας αρέσει το 60, συμφωνώ, είχε πολλά προβλήματα το Σύνταγμα του 60, να φτιάξουμε ένα σύνταγμα κυρίαρχου κράτους της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οποίο θα προβλέπει, κατά τη γνώμη μου, την ας πούμε ομαλή συνύπαρξη Ελλήνων και Τούρκων της Κύπρου ως πολιτών μιας ενιαίας δημοκρατίας. Όχι ως τον Τούρκων ως μειονότητας, τον Τουρκοκυπρίων ως μειονότητας. Γιατί μειονότητα? Οι Τουρκοκύπροι θα έχουν τα ίδια δικαιώματα που έχουν οι Ελληνοκύπροι, δικαίωμα ψήφου, περιουσίας, εγκατάσταση, αυτό, τελεία, τίποτα άλλο. Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι στα πλαίσια μιας Κυπριακής Δημοκρατίας. Τίποτα άλλο δεν έχουμε να συζητήσουμε με τους Τούρκους. Ό,τι άλλο συζητούμε είναι εκτός πλαισίου διεθνούς δικαίου. Τίποτε άλλο. Εγώ θα πήγαινα αυτή τη στιγμή, αν ήμουν στη θέση του κύριου Αναστασίαδη, του κύριου Μητσοτάκη κτλ., θα πήγαινα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΙΕ και θα κατέθετα αίτημα αποχώρησης τουρκικών στρατευμάτων και επίκων. Τίποτα άλλο. Και εκεί θα τελειώνει η συζήτηση. Μέχρι να ικανοποιηθεί αυτό το αίτημα, δεν έχουμε να συζητήσουμε τίποτα. Και ώστε ό,τι κάνουν οι Τούρκοι, διότι οι Τούρκοι θα κάνουν τα δικά τους βέβαια εκεί πέρα, ώστε ό,τι κάνουν οι Τούρκοι, να τίθεται εκτός πλαισίου. Επικισμός της αμοχώς του, παράνομο. Και μόνο που είστε εκεί είναι παράνομο. Και θα ζητούσα η διεθνής κοινότητα να θέσει την αποχώρηση της Τουρκίας από την Κύπρο ως βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμμετοχή της Κύπρου στους διεθνείς οργανισμούς. Δεν θα έχετε δικαίωμα λόγου στο ΝΑΤΟ, στον ΟΗΕ, οπουδήποτε, εάν δεν φύγετε από την Κύπρο. Έτσι θα ξεκινήσω τη συζήτηση. Θα μου πεις, επειδή θα την ξεκινούσα τη συζήτηση, γι' αυτό εγώ είμαι ένας συμπαθής καθηγητής μέσης εκπαίδευσης και αρθρογράφος εφημερίδες και δεν είμαι σε μια θέση που θα μπορούσα να δρομολογήσω αυτή τη συζήτηση. Έτσι. Το ξέρω πολύ καλά και κοιτάξτε, έχει ευθύνες και το εκλογικό σώμα. Δηλαδή να σας πω κάτι. Λέτε για το σχέδιο Ανάν. Ο κυπριακός λαός αποθέωσε τον Τάσο Παπαδόπουλο και ορθώς τον αποθέωσε, διότι ως άλλος μεταξάς του 1940 είπε ένα μεγάλο όχι στο σχέδιο Ανάν. Στη συνέχεια όμως δεν λέμε ότι δεν τον επανεξέλεξαν. Το θυμάστε ότι δεν επανεξελέγει. Ναι, αλλά δεν μπορεί, να αποθεώνεις έναν πρόεδρο για μια ηρωική πράξη η οποία διέσωσε την Κύπρο από την καταστροφή και στη συνέχεια να ξεχνάμε ότι δεν επανεξελέγει. Έχει ευθύνες. Το κάνανε και οι άλλοι με τον Τζόρτσι. Ένα λεπτό. Δεν είναι έτσι. Στη συνέχεια εξελέγει ο συμπαθής κύριος Αναστασιάδης, ο οποίος. Χριστόφιας. Πώς είπατε? Μετά τον Τάσο Παπαδόπουλο ήταν ο Χριστόφιας και μετά ο Αναστασιάδης. Ναι. Μετά λοιπόν εξελέγει ο κύριος Αναστασιάδης, ο οποίος ήταν υπέρ του σχεδίου Ανάν. Αυτά δείχνουν λοιπόν μια βαριά ασυνέπεια των Ελλήνων στην εκλογική του συμπεριφορά και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Και εδώ υπάρχουν κάποιες ευθύνες, τις οποίες εγώ δεν θέλω να προσπεράσω. Και δεν θέλω να θωώσω κανέναν. Ναι, μεν κατηγορούμε τα πολιτικά συστήματα της Ελλάδας και της Κύπρου για χ, ψ, ω, μ. Από την άλλη μεριά όμως, τα πολιτικά συστήματα αυτά εκλέγονται, αναδεικνύονται με δημοκρατικές διαδικασίες και έχει και ευθύνες ο λαός για τις επιλογές του, τις οποίες δεν πρέπει να ξεχνάμε.
Γιατί εγώ είμαι βαθιά δημοκράτης και πιστεύω ότι οι λαοί πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη των επιλογών τους. Έτσι είναι. Αν υπάρχει κόπωση στον ελληνικό λαό, στους Έλληνες της Κύπρου, η κόπωση, υπάρχει αγωνιστικό φρόνημα. Η κόπωση έχει και συνέπειες. Και στο κάτω-κάτω δεν δέχομαι την έννοια εκλογική κόπωση, με την έννοια ότι τι είπα να πει εκλογική κόπωση. Κουράζεσαι να ψηφίζεις, κουράζεσαι να βλέπεις την ηγεσία σου να κάνει κάτι και θέλεις να τα αλλάξεις. Εσύ είσαι ένας άνθρωπος που πηγαίνει στη δουλειά σου, έχεις την οικογένειά σου, ξέρω εγώ, την ιδιωτική σου ζωή, την κοινωνική σου ζωή. Τι σημαίνει κόπωση? Θα επιμείνεις σε μια γραμμή εθνικής αυτοτέλειας. Τελεία. Όταν βλέπεις ότι ένας ηγέτης συμπεριφέρεται με τρόπο που δεν εξυπηρετεί το εθνικό συμφέρον, όπως εσύ το νοείς το εθνικό συμφέρον, τον ηγέτη αυτό το καταψηφίζεις. Τελεία. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ούτε επανάσταση θα κάνεις, ούτε πραξικόπημα θα κάνεις, ούτε θα βγεις στους δρόμους. Σε μια δημοκρατία, ο λαός δια της ψήφου του ανεβάζει και κατεβάζει την ηγεσία του. Όταν η ηγεσία λοιπόν ακολουθεί μια γραμμή την οποία θεωρείς ότι είναι ακατάλληλη, απλά την καταψηφίζεις στις εκλογές. Τι σημαίνει κόπωση? Μάλιστα. Θα μπορούσαμε να τα λέμε μέχρι μεθαύριο. Εγώ ενθουσιάζομαι με αυτές τις συζητήσεις. Μια ερώτηση τελευταία και στους δύο, έτσι για να το αλαφρύνουμε. Να ξεκινήσουμε από εσάς, κύριε Μελετόπουλε. Αγαπημένος ήρωας της Επαναστάσεως. Κοιτάξτε, εγώ είμαι μέγας θαυμαστής, μελετητής και αναλυτής και οπαδός του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, με την έννοια ότι είχε ένα στοιχείο ξεχωριστό από όλους τους άλλους οπλαρχηγούς της εποχής του. Είχε σοφία, ψυχραιμία και στρατηγική σκέψη. Ήταν στρατηγική ιδιοφία. Πάνω του προσέκοψαν και ιτήθηκαν όλοι οι μεγάλοι στρατηγοί της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Δεν ήταν τυχαίο πρόσωπο. Είναι άνθρωπος που διαφύλαξε τον εαυτό του, φρόντισε να μην σκοτωθεί, που είναι πολύ μεγάλη επιτυχία. Έλεγε του Καραϊσκάκη, μην πηγαίνεις, βρε παιδί μου, στην πρώτη γραμμή. Ο στρατηγός πρέπει να κάθεται ψηλά να βλέπει τι γίνεται και να δίνει τις κατάλληλες οδηγίες, να έχει τη γενική εποπτεία της μάχης. Όταν ο Καραϊσκάκης σκοτώθηκε στον Ανάλατο, ο Κολοκοτρώνης έκλαιγε σαν μικρό παιδί και έλεγε του τόπ, λέγα εγώ, να μην είναι στην πρώτη γραμμή. Αν και ο Καραϊσκάκης σκοτώθηκε από πίσω, αλλά αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Είχε ψυχραιμία. Κράτησε την ψυχραιμία του αδερβενάκια όταν το εκτελεστικό μπήκε σε καράβια και έφυγε στον Αργολικό. Όταν ο Πετρόμπεϊς αρνήθηκε να πάει να πολεμήσει μαζί του. Όταν οι οπλαρχηγοί της Τερεάς εξαφανίστηκαν στα βουνά, μόνος του κάτσε. Στρατολόγησε τσομπαναρέως και σταμάτησε τη στρατεία του Δράμαλη. Έτσι, στον Ιμπραήμ είναι ο άνθρωπος ο οποίος είχε την τρομακτική ψυχική αντοχή να μην καμφθεί και να κρατήσει το φρόνημα όρθιο και των υπολείπων. Ξέρετε, θα σας πω μια συγκινητική στιγμή και θέλω να κλείσω με αυτό. Ο Κολοκοτρώνης πέρασε μια απίστευτη ζωή. Η ζωή του είναι 10.000 μυθιστορήματα μαζί, ας πούμε. Είχε δραματικές όψεις. Νομίζω η πιο δραματική είναι η δολοφονία του Πάνου, του παιδιού του, από τους πολιτικούς του αντιπάλους. Στα γεράματά του ζούσε στην Πλάκα, σε ένα ισόγειο. Και μια φορά την ημέρα έβγαινε και πήγαινε μια βόλτα να περπατήσει. Και όταν έβγαινε, είχε την πολύ μεγάλη αυτός ο άνθρωπος τύχη, δηλαδή είχε την ευλογία, θα λέγαμε, να ζήσει, να έχει καλό τέλος, ας πούμε. Δηλαδή, όταν έβγαινε από το σπίτι του, λοιπόν, κάθε μεσημέρι, έβαζε το φέσι του, τη φουσανέλα του, το γιαταγάνι του και έβγαινε έξω να πάει βόλτα. Και όταν έβγαινε από το σπίτι, σταματούσε η κυκλοφορία. Οι άνθρωποι σταματούσαν. Έβγαζαν το καπέλο τους, καθόντουσαν προσοχή. Τα κάρα σταματούσαν, τα άλογα σταματούσαν. Έτσι, δηλαδή έζησε κάτι που ελάχιστοι Έλληνες ζήσαν. Ούτε ο Καποδίστρας το έζησε, ούτε ο Καραϊσκάκης το έζησε, ούτε κανείς άλλος Έλληνας ηγέτης δεν είχε αυτή την ευτυχία να τελειώσει τις μέρες όπως ο Κολοκοτρώνης μέσα στη γενική αποδοχή και τη γενική καταξίωση. Αυτόν εγώ επιλέγω, χωρίς να παραγνωρίζω τους υπόλοιπους βέβαια, αλλά επικεντρώνομαι στον Κολοκοτρώνη. Η χρονιά αυτή, εγώ προσωπικά θα ήθελα να είναι αφιερωμένη στον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Θεόδωρο, εσύ ξέρω την απάντησή σου, αλλά πες μας. Ναι. Μετά από αυτά που είπε ο κύριος Μελετόπουλος και να είχα οποιονδήποτε άλλον στο μυαλό μου, θα έπρεπε να ανασκευάσω. Όντως, συμφωνώ. Λέω και εγώ ότι ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης είναι η μορφή του αγώνα. Είναι ο ήρωάς μου παιδικός, το πρότυπό μου.
είναι ο άνθρωπος ο οποίος κατ' εμέ είναι, δικαιούται να έχει τον τίτλο του Εθνάρχη. Κανείς άλλος. Ναι, κανείς άλλος. Κύριε Γιαννακόπουλε, σας συγχαίρω. Ο μόνος στην Ελλάδα που δικαιούται τον τίτλο του Εθνάρχη είναι ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Συμφωνώ 100%. Ακούμε, ακόμα και για τον Βενιζέλο που υπήρξε ένας μεγάλος ηγέτης, η ελληνική κοινωνία δεν τον δέχτηκε ολόκληρη ως ηγέτη της. Νεότεροι δε ηγέτες μεταπολεμικοί, στους οποίους καταβάλλεται προσπάθεια από έμιστα όργανα να αναδειχθούν ως εθνάρχες, τη θεωρώ απλά κομική και προσβλητική και για την έννοια του εθνάρχη. Δηλαδή, ναι, πολύ σωστό, σας συγχαίρω για την παρατήρηση. Την υιοθετώ απολύτως. Ευχαριστώ πολύ, πολύ τιμητικό αυτό που λέτε. Η ουσία του εθνάρχη, της περιγραφής του ως εθνάρχη, είναι ότι δεν δίχασε. Για κανένα λόγο. Άσχετα τώρα αν μικρή μειοψηφία πολιτικών για ίδιον όφελος και για ιδιωτελείς σκοπούς τον είχε παραμερίσει και τον υποτιμούσε και τον θεωρούσε εχθρό των δικών της συμφερόντων για την πατρίδα και για το έθνος και για το γένος, ως εκφραστής αυτής της συνέχειας την οποία αναφέρατε από τον Παλαιολόγο μέχρι και την ανακήρυξη του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, είναι αυτός, δεν υπάρχει άλλος. Με αυτή την έννοια το λέω. Ευχαριστώ. Χάρηκα πολύ για τη συζήτηση με τους δύο εξαιρετικούς φίλους. Και εμείς χαρήκαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Κύριε Γιαννακόπουλε, ευχαριστώ πολύ για την... Ήταν τιμή μας, κύριε Μελετόπουλε, διότι πραγματικά, σας το λέω αλήθεια, σας παρακολουθούμε και μάθαμε πολλά από σας φέτος. Μάθαμε πολλά από σας και σας ευχόμαστε να συνεχίσετε με την ίδια θέρμη, αν και η επέτειος, η μνήμη, δεν είναι επέτειος, είναι μνήμη. Της επόμενης χρονιάς δεν είναι και τόσο ευχάριστα, αλλά έχουμε πολλά διδάγματα που μπορούμε να αντλήσουμε και από εκείνη την περίοδο. Μιλώ για τη μικρασιατική εκστρατεία και καταστροφή. Έτσι, να το κλείσω κι εγώ. Και εμένα ο αγαπημένος μου ήρωας είναι ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, αλλά επειδή αν στη ζυγαριά βάλουμε τον Κολοκοτρώνη δεν θα μείνει κανένας άλλος, με συγκινεί βαθύτατα ο Κανάρης και ο Νικηταράς. Ασφαλώς. Δεν ξέρω ποια θα ήταν η έκβαση της Επαναστάσεως. Σωστά και τα δύο. Από τον Θοδωρή Κολοκοτρώνη δεν υπήρχε ένας Νικηταράς και ένας Δημητράκης Πλαχούτας. Δεν το ξέρω. Ναι, σωστά όλα αυτά που λέτε. Ναι, σωστά. Λοιπόν, φίλοι και φίλες, τούτο μονάχα θα σας πω, δεν έχω άλλο κανένα. Μεθύστε με τα θάνατο. Κρασί του 21. Χαίρετε. Γεια σας. Χαίρετε.